το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον και σημαντικότερο, από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Ούτε και είναι δυνατόν να ζητείτε σήμερα από τη νέα ελληνική κυβέρνηση στο όνομα τεχνικών δυσκολιών η επέκταση ενός προγράμματος που αποδοκιμάστηκε πρόσφατα πριν λίγες μέρες από τον ελληνικό λαό. Αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους είναι μια νέα συμφωνία σε ένα πρόγραμμα όπως το ονομάζουμε πρόγραμμα γέφυρα μέχρι και τον Ιούνιο, ούτως ώστε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί μια ειλικρινής διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους που είναι αναγκαία και για ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιμο, δεν το φτιάχνει τώρα. Έχει προτάσεις, δεν τις φτιάχνει τώρα. Είναι ρεαλιστικές και είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτό.